ανοίξουν τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις δίπλα από το σουλαλητήριο και έξω από τις σχολές μας. Με ΜΕΤ και βία δεν γίνεται παιδεία. Ποιος φυλάνε και από ποιον τα μάτια. Είμαστε φοιτητές που διαδηλώνουμε. Διαδηλώνουμε γιατί στις σχολές μας δεν έχουμε καθηγητές, δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε εστίες και δεν φτάνει που υπάρχει αστυνομία στις σχολές. Τους φέρατε και εδώ. Για ποιο λόγο. Έχουμε ξανακάνει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας και αυτή η εικόνα είναι πρωτοφανής. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι περικυκλωμένη μια πορεία φοιτητών από ΜΑΤ. Και αυτή η εικόνα είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής. Ποιον απειλούμε. Έχετε εντολή από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από την κυβέρνηση, από ποιον. Να μας πείτε. Γιατί αυτή τη στιγμή, η μισή αστυνομική δύναμη της Αθήνας ασχολείται με τους φοιτητές. Έξω από τις σχολές μας, στους δρόμους, ασχολείται με τους φοιτητές. Που ζητάμε βιβλία, εστίες και καθηγητές. Για ποιο λόγο. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, εδώ που πριν λίγες μέρες διαδήλωναν τα εργατικά σωματεία εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στο μεγάλο αγώνα, το μεγάλο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα που διεκδικούν να επαναπροσληφθούν οι 15 συνάδελφοί τους να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Βρισκόμαστε εδώ όπου διαδήλωσαν προχθές εργατικά σωματεία ενάντια στην δολοφονία, την εργοδοτική δολοφονία ενός 17χρονου μαθητή από τον Οροπό, ενός νεαρού διανομέα που δούλευε με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με τις συνθήκες εργασίας που δουλεύουμε εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες και θα δουλεύουμε τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και σήμερα οι φοιτητές περνώντας έξω από το Υπουργείο Εργασίας το βάφουμε στο χρώμα των δολοφονημένων εργατών, στο χρώμα του αίματός τους. Να μην υπάρχει κανένας άλλος νεκρός εργάτης εδώ εργασία. Φοιτητές, εργατά, μια πόλη και μια πρόσια. Ούτε στο ΕΚΠΑ, ούτε πουθενά. Μας βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών, όπου πριν από 2 εβδομάδες οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας απαιτώντας να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι για να ανεγερθούν νέες εστίες, για να δοθεί μηνιαίο στεγαστικό επίδομα σε όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν.
Η προκλητική απάντηση του Υπουργού ήταν ότι οι φοιτητές δεν χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, γιατί οι οικογένειές μας έχουν μεγάλες καταθέσεις. Άρα λοιπόν οι φοιτητικοί σύλλογοι πήραμε την απόφαση, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κρατικός προϋπολογισμός, με τα έξοδα τα οποία έχει αυτή την περίοδο, για παράδειγμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, πραγματοποιήσαμε μεγάλο έρανο. Ανοίξαμε σεντούκια, ανοίξαμε καταθέσεις στα νησιά Κέιμαν, πουλήσαμε τα μεγάλα εξοχικά που έχουμε στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Βγάλαμε από τους τεράστιους λογαριασμούς που έχουμε από την επιχειρηματική δράση που αναπτύσσουμε χιλιάδες ευρώ και πραγματικά απλόχερα, επειδή τα λεφτά που παίρνουν από τη φορολογία των οικογενειών μας δεν φτάνουν, τα μοιράζουμε σήμερα στο Υπουργείο για να τα αξιοποιήσει όπως αυτό νομίζει. Ζήτηση και στεγάση! Δωρεάν σπουδές! Δεν είναι πελάτες οι φοιτητές! Είναι γενιά εθνικανικά! Η μεγάλη μας πορεία κάνει έξω από τη Βουλή! Ούτε προσυνά, ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές! Ζήτηση και στεγάση! Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι φοιτητικοί σύλλογοι, ενημερώνουμε για όλα αυτά τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Από την ακρίβεια που τσακίζει τις οικογένειές μας, από τα μεγάλα προβλήματα στη στέγαση που φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να λύσει, από τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις με την εφαρμογή του νέου νόμου πλαισίου και μέσα σε όλα αυτά την προσπάθειά της να βάλει στις σχολές μας την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήθελε να μας πιάσει στον ύπνο και δεν τα κατάφερε. Αποδείξαμε από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είμαστε εδώ, θα δίνουμε κάθε μέρα την απάντησή μας. Συμμετέχουμε με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου στο σημερινό συλλαλητήριο, σε συνέχεια των προηγούμενων ημερών που ήμασταν στις πύλες τόσο του ΕΚΠΑ όσο και του Μετσοπίου, και δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω και θα στηρίξουμε τον αγώνα σας ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η καταστολή, όπως βλέπουμε όλοι, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και είναι επιλεκτική η ανικανότητά της όταν είναι να αντιμετωπιστούν φλόγες, πυρκαγιές ή καιρικά φαινόμενα. Βλέπουμε ότι η καταστολή έχει σκοπό τόσο στο φοιτητικό κίνημα να παγώσει τις διεκδικήσεις του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων, ενώ έξω να υπάρχει στους χώρους δουλειάς σιγή ηχθείως, όπως έγινε στη Μαγδαματίνα με την εισβολή των ΜΑΤ απέναντι στους απεργούς. Πρέπει να έχουμε καθαρό, ο αντίπαλός μας είναι ενιαίος και το αστικό κράτος συνεχώς εξοπλίζεται με στόχο αυτό να καταστήλει όλες τις διεκδικήσεις, να μην ανοίγει ρουθούνι και να περιφρουρούν συνεχώς τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων όπου και αν αυτά επενδύονται, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στους κλάδους, είτε μέσα στα πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα τόσο με αφορμή την πανεπιστημιακή αστυνομία όσο και όσα ζούμε ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους χαμηλούς μισθούς και την εντατικοποίηση της δουλειάς, με κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβρη και με κλιμάκωση κηρύσσοντας και συμμετέχοντας σε γενική απεργία το αμέσως επόμενο διάστημα. Χωρίς εσένα Γανάση δεν γυρνά, εργατή μπορείς, χωρίς αφεντικά. Ούτε κουλιέται!
Γασί, η τρομοκρατία. Αθήνας, στείλαμε μαζικά το μήνυμα ότι η αστυνομία δεν θα απατήσει το πόδι της στις σχολές μας, ούτε σήμερα, ούτε καμία μέρα. Συνεχίζουμε ενημερώνοντας ακόμα περισσότερους συναδέλφους μας για την ανάγκη να βρίσκονται στις πύλες, την ανάγκη να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας για όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη, για τις σπουδές και το μέλλον που μας αξίζει.